Έχω την ανάδειξη της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσα από διασκεδαστικού, καινοτόμου και διαδραστικού τρόπους. Πραγματοποιήθηκε το 4ο Φεστιβάλ Επιστήμης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου. Μαθητές δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων συμμετείχαν σήμερα στο 4ο Φεστιβάλ Επιστήμης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου με στόχο την ανάδειξη της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσα από καινοτόμους και διαδραστικούς τρόπους. Την έναρξη του φεστιβάλ κήρυξε η πρώτη κυρία της Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά, η οποία ανέφερε ότι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή συμβάλλουν στην εξέλιξη της Κύπρου. Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή, γιατί έχει ως επίκεντρο, κατά τη γνώμη μου, την επιστήμη, την εξέλιξη, την καινοτομία, την πρόοδο και όλοι μας θεωρώ συμφωνούμε ότι θέλουμε πια να δούμε την Κύπρο να πάει στην επόμενη εποχή, σε αυτή την εποχή που θα είναι πιο πράσινη, πιο καινοτόμα και βεβαίως πιο ανθρώπινη. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου και ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ χαιρετισμό απίφθηναν επίσης ο πρέσβης της Σουηδίας στην Κύπρο και ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Νικόλαος Ίσαρης. Είναι μια προσπάθεια να καλλιεργήσουμε μέσα στην κυπριακή κοινωνία, η οποία πρέπει να είναι περήφανη για τα επιτεύγματα των επιστημόνων, να καλλιεργήσουμε περισσότερο την κουλτούρα της έρευνας και να αναδείξουμε την έρευνα. Πρωτοβουλίες όπως το Science Fair συμβάλλουν σημαντικά στο χτίσιμο του οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θέλουμε. Στο φεστιβάλ διαγωνίστηκαν ομάδες μαθητών από 9 έως 18 ετών, οι οποίοι παρουσίασαν τις δικές τους εφάνταστες προτάσεις, με τις καλύτερες εξ αυτών να λαμβάνουν βραβείο.